η ελληνική κυβέρνηση οφείλει με ψυχραιμία να παρακολουθήσει τις εξελίξεις από εδώ και πέρα. Το χθεσινό δημοψήφισμα στέλνει ένα διτό μήνυμα. Αφενός έχουμε μια υπερψήφιση με πολύ μεγάλο ποσοστό της συμφωνίας, αλλά ταυτόχρονα αυτή γίνεται με μια μικρή συμμετοχή στο δημοψήφισμα. Πράγμα που προφανώς οδηγεί και στέλνει ένα μήνυμα στην αντίθετη κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει από την πλευρά της Φύρων και βεβαίως οφείλουμε να παραμείνουμε προσιλωμένοι στην πρόωθηση της συγκεκριμένης συμφωνίας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την χώρα μας να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της ειρηνικής συνύπαρξης με τους λαούς της Βαλκανικής. Δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Γι' αυτό, όπως σας είπα και πριν, οφείλουμε να είμαστε απόλυτα ψύχρεμοι, προσεκτικοί και συνεπείς στον δρόμο που έχουμε μέχρι τώρα χαράξει.